Η περιοχή εδώ λέγεται Άγιος Μιλανός. Αυτά τα κύματα ήταν καλοκαιρικά και τα δώσανε τους άπορους τότε. Αυτόματα είχε πάρει και ο Μακαρίτης ο πατέρας. Εδώ μεγαλώσαμε με τα ζώα, χιλά ζώα και μένουμε σιγήνες. Η ραπούλα αυτή που πάμε προς τα πάνω είναι, λεγότανε ράχη του κλέφτη. Πιο πάνω από εδώ λέγεται Βερόριζα. Βερόριζα. Εδώ τώρα προς τα κάτω είναι ο Πλατινερός. Και πάμε για την παραλία των Κιδών. Η Φλούσκα είναι πίσω. Ένα λουφίσκο από τούτο εδώ που βλέπουμε, από πίσω και κάτω προς την παραλία. Γύρω στα 3 χιλιόμετρα από τη θάλασσα. Παλάτι είναι απέραντα. Παλιά λέγανε τώρα οι πατέρας με πρόβλημα, ήταν οι πλούσιοι αυτοί. Σαν Γάλλες, ας πούμε. Και είχαν εδώ τα ζώα τους, είχαν καλά ζώα με το μοναστήρι, πατέρα πάνω. Εν τη ενώση της θείας τη του σωτηρός αγάπη Ανδρέως υδραγάθησαν ενάθης και κατήσχυναν των δισεβών το φρίαρμα και μη διανεμάρτης Θεός εαπτεφημούμε. Το εκκλησάκι του Αγίου Εμιλιανού είναι ένα ξοκλήσι της Μονής Αγίας. Είναι ένα ξοκλήσι που με πολύ πολύ σεβασμό επισκεφτήκαμε για να γιορτάσουμε την γιορτή του Αγίου μας σήμερα. Είναι ένα ξοκλήσι που όλοι συμμετείχαμε προκειμένου να ξαναλειτουργήσει. Είχε να λειτουργηθεί αρκετά χρόνια. Χάρη στις προσπάθειες της Ηγουμένης, της Μονής Αγίας, του Άγιου, του Πατέρα των Γιδών, το ξοκλήσι ξανάνοιξε. Σήμερα εορτάζεται η μνήμη του Αγίου Εμιλιανού, Επισκόπου Κιζίκου, ένας Άγιος, ο οποίος υπήρξε στα βάθη των αιώνων, που έζησε μεταξύ του 8ου και του 9ου αιώνα μετά Χριστόν. Όταν ήρθαμε εδώ για πρώτη φορά στο ξοκλήσι τούτο, ήταν σε πολύ κακή κατάσταση, νιώσαμε πάρα πολύ άσχημα, ιδιαίτερα όταν μπήκαμε μέσα και είδαμε την Αγία Τράπεζα και είδαμε ζώα ολόγυρα. Είμαστε πολύ συγκινημένοι που αυτό αποκαταστάθηκε, είμαστε συγκινημένοι που έχουμε πια πόρτα, που έχουμε εικόνες, που έχουμε καντήλια. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που μας αξίωσε ο Άγιος να ζήσουμε αυτή τη στιγμή. Πέρα. Από την Άβυσσο με βιτία το φέραμε. Το κλεισάκι του Αγίου Εμιλιανού είχε χαρακτηριστεί από αιρετούς και μηχανικούς του Δήμου και της Περιφέρειας ως κελί, ως στάβλος, πράγμα που δεν ίσχυε. Γι' αυτό και η χαρά μας είναι τεράστια, είχε αγανακτήσει η τοπική κοινή γνώμη όταν είχε ακουστεί και γραφεί αυτό σε επίσημα έγγραφα. Σήμερα είμαστε εδώ να φανεί σε όλο τον κόσμο ότι πρόκειται για ένα εκκλησάκι βυζαντινό. Από σήμερα και για τα υπόλοιπα χρόνια θα είμαστε παρόντες και θα γιορτάζουμε το πανηγύρι του και όλοι οι πατριώτες μας από το νησί είναι καλεσμένοι κάθε χρόνο εδώ στη γιορτή του. Μου και θυμάμαι πάνε το εργαλείο. Η Μέλη είναι δίπλα εδώ της περιοχής του Μιχάλη Κλεντόμα, η περιοχή Παλάτια. Μην πιάνει.